Θα μαζί μα είναι ο πρόεδρο Ενίσου Κεντρών, ο κ. Βασίλη. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα, τι κάνετε. Σαββατιάτικα στην Οχλούμη, τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να κάνουμε κι εμεί τη δουλειά μα και εσεί, σαν έμπορο πολιτικό, θα μα δώσει λίγο τα φώτα σου σχετικά με τη διεθνή καταγραφή για την πιάτσα του Ορτογάν στην Νέα Σοφία. Προφανώ, κύριε πρόεδρε, παραβιάζει κάθε. Αν θα έλεγα εγώ νομιμότητα σε αυτήν την ιστορική εκκλησία για Σοφία και προφανώς προσπαθεί να εξάγει τα δικά του προβλήματα προς τα έξω, γιατί είχε προβλήματα ο Ορτογάν στην Τουρκία, ειδικά οικονομικά, να συμπληρώσει τα σε αντιδράσεις για την πολιτική του. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο, κύριε πρόεδρε. Πιθανώς όλα αυτά που λέτε να συμβαίνουν, το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε, η Ευρώπη τι κάνει, ο υπόλοιπος ο κόσμος πώς αντιδρά. Ο Ερντογάν έχει τους λόγους του, προσπαθεί να ισχυροποιήσει τη θέση του στο εσωτερικό της Τουρκίας και ίσως και στο μουσουλμανικό κόσμο να καταστήσει την Τουρκία ηγέτιδα δύναμη, αυτό επιδιώκει. Εμείς τι κάνουμε, ο κόσμος ο υπόλοιπος, οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι θα ανεχθούν επί πολύ τον τρελό? Διότι τελικά αυτός αποδεικνύεται ότι είναι ο τρελός, ο νεότερος Χίτλερ. Έτσι τον έχω αποκαλέσει εγώ. Έχει πολλές ομοιότητες με τον Χίτλερ. Και ο Χίτλερ τον ανέχθηκε ο κόσμος λίγο στην αρχή, όταν μπήκε στην Πολωνία, μπήκε από εδώ από εκεί, λέγανε οι άλλοι μακριά είναι από μας οι Εγγλέζοι, μακριά είναι από μας οι Ρώσοι. Μετά όμως τους πλησίασε και εκείνους. Το κακό δεν αργεί να έρθει. Έτσι είναι και ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν έχωσε τη μύτη του παντού, στη Λιβύη, στο Ιράκ, στους Κούρδους. Έχει ανοίξει πολλά μέτωπα, η αλήθεια είναι, ναι, ο Ερντογάν. Έχει, από εκεί πέρα, κύριε πρόεδρε, έχω την εντύπωση, κύριε Λεβέντη, τον κάποιον του καλύπτουν, κύριε. Δεν θέλανε οι Αμερικανοί. Τον καλύπτουν, εντάξει. Ναι, και τον καλύπτουν, αλλά δεν θέλανε να σκοτώνονται οι Αμερικανοί. Δεν θέλανε να στέλνουν στρατεύματα οι Αμερικανοί. Είναι και τα συμφέροντα, κύριε Λεβέντη, μην ξεχνάμε. Τα όπλα που πουλάνε. Οι Γερμανοί, οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι. Μην ξεχνάμε, έτσι. Στέλνανε στρατό. Ναι. Και στο Κουρδιστάν και παντού στέλνανε στρατό οι Αμερικανοί. Τότε ο Τραμπ είναι της άποψης να μην μετέχουν οι Αμερικανοί με ανθρώπινο δυναμικό και μόνο με παροχή όπλων. Εντάξει, αυτό η παροχή όπλων, έτσι κι αλλιώς όλοι πουλάνε όπλα σε όλους. Εδώ και οι Γάλλοι που πουλάνε σε μας όπλα, αν τους γυρέψουν τώρα οι που θέλουν να πουλήσουν σε μας όπλα, αν τους γυρέψουν και οι Τούρκοι, θα πουλήσουν και εκεί. Σήμερα το εμπόριο όπλων είναι το εμπόριο που επικρατεί, που κυριαρχεί στον κόσμο. Δυστυχώς, αντί να ρίχνουμε τα χρήματα στο να χορτάσει ο κόσμος από την πείνα, από τη δυστυχία, από τις αρρώστιες, ρίχνουμε τα χρήματα να πουλάμε όπλα και να σκοτώνουμε ανθρώπους. Είναι η τρέλα, κύριε, η σύγχρονη τρέλα. Επομένως λοιπόν αφήσαμε τον Ερντογάν να κάνει κουμάντο στην περιοχή του. Έγινε ο δραγουμάνος εδώ των Βαλκανίων και τώρα είναι δύσκολο να τον συγκρατήσουν. Τώρα είναι δύσκολο γιατί τώρα έχει. Τους έχει στο χέρι, δηλαδή, θα έλεγε, κύριε πρόεδρε. Πώς? Τους έχει στο χέρι ο Ερντογάν με τις εναλλαγές που κάνει μαζί του. Βέβαια. Τους καλύπτει, δηλαδή τους κάνει τα χατήρια. Αν δεν φύγει ο Τραμπ από την Αμερική, εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε άσχημα. Φαίνεται ότι υπάρχει
μια τρελή σχέση μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν. Μια σχέση δηλαδή που μπορεί να μας βάλει σε περιπέτειες. Καταλάβατε. Είναι ό,τι όπως ανέχθηκε ο κόσμος το Χίτλερ και δεν υπολογίζανε τη ζημιά που μπορούσε να κάνει, έτσι μοιάζει και η υπόθεση του Ερντογάν. Γιατί ο Ερντογάν έχει σε μια χώρα με 90 εκατομμύρια πληθυσμό που έχει η Τουρκία, είναι μια χώρα σχετικά μικρής μόρφωσης, μιλιταριστική χώρα δηλαδή, που τίνει να, με τη βαρβαρότητα των όπλων να εξοικειώνεται, είναι ένα καρκίνωμα στη Βαλκανική, είναι η Τουρκία. Ναι, κύριε Πρόεδρε, η Τουρκία είναι το καρκίνωμα και της Ευρώπης. Ωραία. Τελικά, γιατί αν το καρκίνωμα αυτό στη Βαλκανική αυξηθεί, θα γίνει καρκίνωμα για όλη την Ευρώπη. Φυσικά τα σχέδια του Ερντογάν στην περιοχή δεν είναι μόνο Ανατολική Μεσόγειο, έχει Βόρεια Ιράκ, έχει στη Συρία, έχει Αζερμπαϊτζάν προσπαθεί τώρα και εκεί να χτυπήσει. Ναι, ναι, ναι. Έχει πολλά σχέδια του συνεδρικό τόξου αυτό. Θα βάλαμε το κουβέντα μας μαζί μας, κύριε Λεβέντη, του Γιάννη του Μάλλου. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλησπέρα στον πρόεδρο, τον κύριο Λεβέντη. Ωραία. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Λεβέντη, τι πιστεύει ότι θα αντιμετωπίσει από εδώ και μπρος ο Ερντογάν. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλός ή κακός. Δηλαδή με την άποψη ότι και οι Γερμανοί σηκώνουν το αυτί, λίγο του πιάνουν, δηλαδή, το αυτό λένε όπα ηρέμησε, και οι Αμερικάνοι, και υπάρχει μια κινητικότητα δηλαδή στον Ερντογάν, από τη διεθνή. Ναι, συμφωνώ ότι υπάρχει μια κινητικότητα, αλλά είναι μόνο σε δηλώσεις. Σε πράξη δεν βλέπω. Δεν είναι θεωρητική η κινητικότητα. Και επειδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είπανε ότι το Σεπτέμβριο θα ξανασυζητήσουνε για την Τουρκία, ο Ερντογάν θα υποφεληθεί το διάστημα αυτό του καλοκαιριού. Θα υποφεληθεί, να θέλει να δημιουργήσει τελεσμένα να δημιουργήσει τελεσμένα εδώ κάτω από την Κρήτη, στο Καστελόριζο. Θέλει να την Κυπριακή ΑΟΣ να παραβιάσει. Θέλει να παραβιάσει την Κυπριακή ΑΟΣ. Και το θέμα είναι τότε θα πρέπει η Ελλάδα να επέμβει. Διότι έστω και να μην, να μην κάνει γεώτρηση έρευνες σε ελληνική ΑΟΣ, αν κάνει σε Κυπριακή, με την οποία έχουμε επαφή, είναι εν επαφή η ελληνική και η κυπριακή ΑΟΣ, τότε εμείς δεν μπορεί να ανεχθούμε να παραβιαστούν τα δικαιώματα της Κύπρου, πρέπει να επέμβουμε. Είμαστε μια εγκύτρια δύναμη είμαστε για την Κύπρο. Μάλιστα. Δηλαδή ο Ερντογάν θέλει να δημιουργήσει τελεσμένα και οι Ευρωπαίοι δεν έχουν καταλάβει ακριβώς, μπορεί να τους διαβεβαιώνει, να τους καθησυχάζει, να λέει είναι μοναχοφάοι οι Έλληνες, θέλουν όλη την ΑΟΣ δική τους, κάτι τέτοια λένε οι Τούρκοι, να φύγουν οι εξοπλισμοί από τα νησιά μας, να αποστατιωτικοποιηθούν τα Δωδεκάνησα, λέει ένα-ένα τα πετάει τα αιτήματά του, που κατ' ουσίαν θέλει να τουρκοποιήσει όλο το Αιγαίο και να πάρει και όλη την Κύπρο. Αυτό θέλει. Καταλάβατε. Επομένως, τώρα που λέτε ότι θα δείξουν αλληλεγγύη σε εμάς οι Ευρωπαίοι, τι αλληλεγγύη, με το να λένε μία δήλωση? Με το να λένε μία δήλωση. Δεν φτάνει. Εδώ πρέπει να πούνε του Ερντογάν ότι αν παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΑΟΣ, θα έχεις άμεση, δηλαδή τα πλοία σου θα βυθιστούν από τα ευρωπαϊκά πλοία.
από την Γαλλία, την Αγγλία, από όλους αυτούς. Κύριε Πρόεδρε. Έτσι πρέπει. Κύριε Πρόεδρε, επειδή έχουμε... Εμείς θα πολεμήσουμε, λέτε, τον Τούρκο. Εμείς. Εμείς είμαστε, εντάξει, είμαστε το όριο της Ευρώπης. Εμείς μόνοι μας θα αμυνθούμε στο βάρβαρο, στον τρελό. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο. Ή την Κυπριακή ΑΟΣ παραβιάσει. Ή την Ελληνική ΑΟΣ παραβιάσει. Ή επιμένει στην αποστατικοποίηση των Δωδεκανήσων. Ή στον Εύρο ξαναδημιουργήσουμε τους λαθρομετανάστες πρόβλημα. Όποια μέθοδο και αν μεταχειριστεί, πρέπει οι Ευρωπαίοι να του τρίξουν τα δόντια. Μόνο αυτή τη γλώσσα καταλαβαίνει και τελικώς ποια η γλώσσα είναι, να του σταματήσουμε κάθε οικονομική βοήθεια και να απαγορευτεί κάθε πώληση όπλων προς την Τουρκία. Αυτά είναι δύο άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Σταμάτημα χρηματοδοτήσεων κάθε είδους προς την Τουρκία και εμπάργο στην πώληση όπλων προς την Τουρκία. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, παραμένουμε στο... Όσο είναι λόγια, δεν καταλαβαίνει ο τρελός. Ωραία. Παραμένουμε στο θέμα, κύριε Πρόεδρε. Ας δούμε το δεύτερο μας θέμα. Παραμένει ο στόλος του Ορτογάν στην περιοχή. Εκεί, δεν βλέπω να κάνει μια κίνηση προς τον παρόν για την έρευνα που θέλει να κάνει στην περιοχή. Με αναμένετε με μηχανές του. Θέλω να δούμε το βίντεο και να δούμε. Πρώτη φορά βλέπω τους Αμερικάνους στέλνουν και όχι ενίσχυση, αεροπλοφόρα στην περιοχή εδώ για να μπορέσει να κάνει κοινή άσκηση με τις δικές μας ενόπλες δυνάμεις στην περιοχή. Νότια Κρήτη. Ας δούμε το βίντεο. Αγκυροβολημένο στην Ατάλεια παραμένει το ερευνητικό σκάφος Horus Rage, ενώ την ίδια στιγμή ο ελληνικό στόλος σε πλήρη διάταξη παρακολουθεί τις κινήσεις των τουρκικών πολεμικών πλοίων στο Ανατολικό Αιγαίο από τη Ρόδο στο Καστελόριζο, ενώ άγνωστο παραμένει εάν η Άγκυρα θα ενεργοποιήσει την παράνομη Ναύτεξ για έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Η τουρκική επιθετικότητα υπονομεύει τις διμερείς σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας, τόνισε η πρόεδρος Δημοκρατίας κατά την ομιλία της στο Προεδρικό Μέγαρο για την 46η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Ότι η κλιμακούμενη τουρκική επιθετικότητα υπονομεύει ανοιχτά το διάλογο και τις διμερείς μας σχέσεις. Η Τουρκία εργαλειοποιεί τη Συμφωνία για το Μεταναστευτικό και το Προσφυγικό, κατευθύνοντας μεταναστευτικές ροές προς τη χώρα μας. Προβάλλει παράνομες διεκδικήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αμφισβητεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και αποσταθεροποιεί την ευρύτερη περιοχή. Η Καταρίνα Σικελαροπούλου είχε στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου και έναν ενδιαφέροντα διάλογο με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον αρχηγό ΓΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλόρο για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και το Horus Race. Τι μαθαίνουμε? Εμείς στις θέσεις μας και εκείνοι στις δικές τους. Το Horus Race παραμένει αγκυροβολημένο. Η κατάσταση θα εξομαλυνθεί όταν επιστρέψουν στους ναυστάθμους οι στόλοι. Είμαστε μια χώρα που δεν πλήττει ποτέ. Συγκλονιστική. Αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να το δεις. Η προσέγγιση πρέπει να είναι πάντα ψύχρεμη. Οι ένοπλες δυνάμεις έδειξαν πολύ υψηλά αντανακλαστικά. Έχουμε γερές πλάτες να στηριζόμαστε. Η παράνομη τουρκική Ναύτεξ έχει ισχύει μέχρι τις 2 Αυγούστου και μέχρι να υπάρξουν σαφείς ενδείξεις αποκλιμάκωσης, το ελληνικό Πεντάγωνο παραμένει σε επιφυλακή. Οι κυριές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, καθώς οι άνεμοι ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, είναι αποτρεπτικές για να επιχειρήσει το τουρκικό ερευνητικό σκάφος, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο η Άγκυρα να εκδώσει και νέα Ναύτεξ. Έχουμε εισέλθει σε μια εποχή όπου η ένταση μεταξύ των δύο χωρών με ευθύνη της Τουρκίας βρίσκεται σε αυξημένα σε σχέση με πριν από λίγα χρόνια επίπεδα. Στην Ανατολική Μεσόγειο φτάνει τις επόμενες ώρες και το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Enterprise. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διέλευση του Νότια της Κρήτης, η ελληνική πολεμική αεροπορία θα διεξάγει κοινή εκπαίδευση με τα αεροσκάφη του Αμερικανικού αεροπλοφόρου, στέλνοντας έτσι και ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Πρόεδρε, βλέπουμε ότι ο Ορτογάν αρχίζει σιγά σιγά να χάνει την ψυχραιμία του. Γιατί από την άλλη μεριά έχουμε οι Ρώσοι που κάνουν άσκηση εκεί κοντά στο Κωνσταντίνο για τα σύνορα της Ρωσίας, που έχει εκεί πρόβλημα και αρχίζει σιγά σιγά ο Ορτογάν. Και από την άλλη οι Αμερικάνοι που έρθουν τώρα να ενισχύουν, να κάνουν άσκηση μαζί με τις δικές μας δυνάμεις εκεί, ναυτικές. Ο Ορτογάν προφανώς έχει πρόβλημα σχεδόν σιγά σιγά, αρχίζει να νευριάζει και να χάνει την ψυχραιμία του, θα έλεγα. Να δούμε όλα αυτά. Εγώ και το ότι ήρθε το πλοίο των Αμερικάνων εδώ
Δεν σημαίνει τίποτε. Δεν σημαίνει τίποτα. Και στην Αλεξανδρούπολη δεν πήγανε κάποια ελικόπτερα αμερικάνικα. Ναι, από μία οι Ρώσοι, κύριε Πρόεδρε, κοντά στον αστρόλογο, και από την άλλη Αμερικάνοι τώρα. Και ακόμα δεν ξεκίνησε η Ναύτεξ να κάνει ο Ορτογάν να κάνει αυτό που ήθελε. Ίσως προφανώς θέλει να μην κάνει κανένα λάθος, γιατί οι άλλοι αρχίζουν να βγάζουν δόντια σιγά σιγά για τις κίνησεις του Ορτογάν. Μεγάλες δυνάμεις. Ο Ερντογάν δεν θέλει τόσο να κάνει έρευνες. Θέλει να οδηγήσει την Ελλάδα σε διαπραγμάτευση. Ακριβώς αυτό, εντάξει. Υποπίεση, αυτό θέλει. Όλα αυτά τα κάνει απειλή. Έρχονται εδώ οι Αμερικανοί, Ρώσοι, Ευρωπαίοι. Και τι θα λένε όλοι αυτοί? Βρέστε τα. Η Ελλάδα είναι ανίκανη να πείσει, διότι τι βρέστε τα, αφού ζητάει ο Ερντογάν ελληνικά πράγματα, τι να βρούμε. Το ερώτημα, κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση και του Τσίπρα και του Μητσοτάκη είναι ανίκανοι να υπερασπιστούν, είναι ανίκανες οι κυβερνήσεις να υπερασπιστούν την Ελλάδα. Να πείσουν την Ευρώπη. Δεν έχει νόημα να τα βρούμε, να κάτσουμε να κάνουμε διάλογο. Η παρουσία τους Ρώσες, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ριβέντε. Γυρεύει, εμείς δεν γυρεύουμε. Οπότε το βρέστε τα είναι, δώστε του τα μισά. Και τα μισά να πάρει είναι κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος. Κύριε Πρόεδρε. Θα βάλουμε και την Κωνσταντινούπολη εμείς μέσα. Για να σας βάλω στην κουβέντα μαζί μου. Και να αρχίσουμε να λέμε, να βάλουμε και την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη και την Ήμβρο. Να αρχίσουμε να τα βάλουμε όλα μέσα στο παιχνίδι και να τα συζητήσουμε όλα από την αρχή. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε την αντίθεση του Μακρόν. Η μόνη φυσικά η χώρα, η ευρωπαϊκή χώρα που αντιδρά είναι ο Μακρόν. Τα έχει βάλει με τον Ερντογάν. Έχουμε την παρουσία της Ρώσος τώρα στην περιοχή και οι Αμερικάνοι τώρα για να... Αυτές οι κινήσεις τώρα, αυτές οι μεγάλες δυνάμεις. Και ο Ερντογάν προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να τον χαϊδεύουν, δεν αμφιβάλλω. Να μην κάνει λάθος κίνηση για ενδεχόμενα ένα θερμό επεισόδιο με τη χώρα μας και θα βρεθούν όλες οι δύσκολες θέσεις μετά, γιατί προκαλεί ο Ερντογάν. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά, κύριε Μάριε, γίνονται για να μας οδηγήσει, επιμένως αυτό, στο τραπέζι. Αυτό ο στόχος του, φυσικά. Ναι, ναι, αυτό είναι ο στόχος. Όλοι αυτοί οι ξένοι, οι Αμερικάνοι, οι Εγγλέζοι, οι Γερμανοί, οι Ρώσοι, θα λένε βρέστε τα. Θα λένε καθίστε να κουβεντιάσετε. Το είπε και η Γερμανία, η Μέρκελ το είπε. Και το να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε όταν ο άλλος γυρεύει ελληνικά χρυσαφικά. Τι να κουβεντιάσουμε. Ό,τι θέλει και την αιθιά μας φυσικά. Έχουμε αποτύχει πλήρως σαν χώρα, καταλάβατε. Έχουμε αποτύχει πλήρως. Δεν έχουμε ενημερώσει τη διεθνή κοινότητα ότι εδώ πρόκειται περί ενός λίσταρχου, περί ενός νέου Χίτλερ, ο οποίος παραβιάζει όλες τις διεθνείς συνθήκες και ο οποίος πάει σιγά σιγά να καταστρέψει την Ευρώπη ολόκληρη, όχι την Ελλάδα μόνο. Όλοι αυτοί που λέτε τώρα ότι δημιουργούν ένα κλίμα καλό υπέρ της Ελλάδος, Αμερικάνοι, λέτε θα πολεμήσουν οι Αμερικάνοι υπέρ μας. Στην Κύπρο φύγανε τα αεροπλάνα μας από τη Σούδα τότε το 1974 να πάνε στην Κύπρο και οι Αμερικάνοι χαλάσανε τα ραντάρ και όταν φτάσανε τα ελληνικά αεροπλάνα στην Κύπρο τα πυροβολούσανε με ελληνικά πυρά, τα νομίζαν τουρκικά, καταλάβατε. Ναι, δηλαδή οι Αμερικανοί εφέρθησαν φοβερά πρόστιχα και αυτός ο Πάγια. Θα ήθελα, κύριε Λεβέντη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πάει με τον Παναγιωτόπουλο τον Υπουργό και είναι μαζί μας και εκφράζει την πολιτική των ΗΠΑ. Είναι δυστυχώς είναι πολύ βρώμικος άνθρωπος. Λυπούμε που το λέω αυτό. Δεν πρέπει να έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους. Καμία εμπιστοσύνη δεν πρέπει να έχουμε σαν Ελλάδα. Το 1974. Ήτανε πολύ απλό για τους Αμερικανούς να εμποδίσουν τους Τούρκους. Δεν το κάνανε. Αντίθετα εμπόδισαν ελληνικά αεροπλάνα να φύγουν από τη Σούδα να πάνε να προσφέρουν βοήθεια στην Κύπρο. Εμπόδισαν οι Αμερικανοί. Τώρα το ίδιο κάνουνε. Πάνε στην Αλεξανδρούπολη, τους δώσαμε βάση. Και είναι άσχεση κάνουν στους Αμερικάνους. Έχουμε το δείγμα, δηλαδή.
Το αμυντικό δόγμα με τους Αμερικάνους, κύριε Πρόεδρε. Έχει κάνει συμφωνία. Ελλάδα και Αμερική. Τώρα ίσως αυτό ίσως είναι σε δύσκολη θέση. Ο Αμερικάνος, αν στηρίζει στην πράξη τον Ερντογάν, μάλλον η τουρκική κυβέρνηση. Και όμως δεν είναι αυτό που είχε βγει το State Department. Είχε πει είναι σε διαφιλονικούμενη περιοχή, είπε την πρώτη μέρα. Διαφιλονικούμενη, στην ελληνική ιθανοκριτήδα, την ονόμασε διαφιλονικούμενη περιοχή το State Department. Αυτό δεν ήταν απλά λάθος. Αυτό δείχνει εχθρότητα των Ηνωμένων Πολιτειών προς εμάς. Ωραία. Η στάση της Γαλλίας, κύριε Πρόεδρε, ο Μακρόν, τι ρόλο παίζει, μας στηρίζει και την Κύπρο και την Ελλάδα. Ο Μακρόν, και ο Μακρόν έλεγε ότι το ΝΑΤΟ είναι κλινικά νεκρός. Το είπε ο Μακρόν. Στηρίζει γιατί θέλει να ολοκληρωθούν οι παραγγελίες. Τι χαλάσαμε τη συμφωνία εμείς με τους Γάλλους. Λίγο το Skype του Γιάννη, δεν ακούμε και control. Κάτι ακούγεται. Κλείστε το Skype του Γιάννη, σε παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, συνεχίζουμε. Ναι. Μα ακούτε, κύριε Πρόεδρε, είπαμε για τον Μακρόν, είπαμε προηγουμένως. Η στάση της Γαλλίας που στηρίζει τη χώρα μας και την Κύπρο. Και ο Μακρόν είπε ότι ο ΝΑΤΟ είναι κλινικά νεκρός. Πώς σχολιάζετε αυτή τη δήλωση του Μακρόν? Ότι είναι κλινικά νεκρός, ποιος είπε? Το ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ, το είπε, πολλές φορές το λέει. Και στηρίζει τη χώρα. Εντάξει, το ΝΑΤΟ... Το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία που προστατεύει έναντι ξένης επίθεσης. Όσον αφορά μέσα εντός των κόλπων του διένεξης δεν παίρνει θέση. Είναι μια συμμαχία που δεν θα λάβει θέση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Μάλλον υπέρ της Τουρκίας θα είναι το ΝΑΤΟ. Μέχρι τώρα η ουδετερότητα του ΝΑΤΟ είναι υπέρ της Τουρκίας, καταλάβατε. Εγώ ήθελα, κύριε Πρόεδρε, σχετικά με τη στάση... Γαλλία, δηλαδή. Εντάξει, η Γαλλία σας λέω. Εμείς γιατί χαλάσαμε τη συμφωνία με τους Γάλλους? Το θέμα είναι αν αύριο μπει στην Κυπριακή ΑΟΣ έχει ο Ερντογάν και κάνει γεωτρήσεις. Εμείς σαν Ελλάδα έχουμε ενιαίο αμυντικό δόγμα. Ακριβώς, με λέμε, αυτό λέμε. Τι θα κάνουμε, θα βοηθήσει εκεί ο Μακρόν? Θα βοηθήσει και ο Μακρόν. Με έχει συμφέροντα ο Μακρόν στην Κύπρο, κύριε Πρόεδρε. Το ΤΑΛ, μια εταιρεία που υπογράψει συμφωνία με την Κύπρο. Δεν να φύγει. Όλα αυτά, κύριε Μαρή, είναι λόγια του αέρα. Αλλά είμαστε μόνοι. Όταν έχουμε την πικρή πείρα από τόσες προδοσίες, η προδοσία της Κύπρου είναι μια μεγάλη προδοσία. Η προδοσία της Μακεδονίας είναι η δεύτερη προδοσία. Και τώρα πάνε για την προδοσία του Αιγαίου, ώστε να ολοκληρωθεί το ανθεληνικό σχέδιο. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη εγώ ούτε στους Γάλλους. Σαν Βασίλης Λεβέντης εγώ, σαν Ένωση Κεντρών, ούτε στους Γάλλους. Άρα εσύ αυτό που είπαμε, ότι όλοι κοιτάνε τα συμφέροντα. Ακριβώς, γι' αυτό σας λέω τώρα. Σας ρωτώ, αν αύριο το πρωί ο Ερντογάν, βλέποντας τη δική μας, τη δική μας αναποφασιστικότητα, ότι περιμένουμε βοήθεια από την Ευρώπη, κάνει μια γεώτρηση στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και τα βρίσκει με τον Ιτάλ, με τους Γάλλους, ναι. Ο Μακρόν θα επέμβει? Όχι βέβαια. Τότε τι θα κάνουμε εμείς με τις φρεγάτες αυτές που έχουμε παλαιού τύπου? Θα τρέχουμε με αυτές εκεί να κάνουμε άμυνα? Εμείς δυστυχώς, ξέρετε τι κάναμε τόσα χρόνια? Το στρατό, οι Έλληνες, το στρατό, τον έχουμε για να κάνουμε εδώ δικτατορία εις βάρος του λαού. Δεν τον έχουμε το στρατό να πολεμήσει με την Τουρκία. Το στρατό μας εδώ και δεκαετίες το συντηρούμε για να, για να κάνει κανένας τρελός Παπαδόπουλος Πατακός χούντα. Για να κάνουμε χούντα, να έχουμε αστυνομικό κράτος εδώ μέσα. Όταν χρειαστεί να πολεμήσουμε τους Τούρκους, για να δω τώρα, ο στρατός μας θα τα φέρει βόλτα? Εγώ νομίζω ότι θα τα φέρει βόλτα, κύριε. Μακάρι να τα φέρει βόλτα, αλλά εγώ ξέρω ότι 10 χρόνια δεν έχουμε αγοράσει ούτε μία βίδα. 10 χρόνια η Τουρκία έχει 22 δις το χρόνο
για την άμυνα. Μπλουκάς αισθήματα, ναι, βέβαια. 20, και εμείς έχουμε 3,5 δις. Εντάξει, χρωστάει ο Ορτογάν. Η οικονομία του δεν πάει καλά, κύριε Πρόεδρε. Χρωστάει παντού ο Ορτογάν. Γι' αυτό θέλει να μπει στο παιχνίδι και να μοιράζει τα πλούτη στην περιοχή. Εμείς τι έχουμε. Ο Ερντογάν κατάφερε και πήρε τα S-400 και τα F-35. Τελικά θα πάρει και τα δύο. Θα δείτε. Όποιος εκβιάζει και απειλεί. Φυσικά θα τα πάρει. Εννοείται θα τα πάρει τα F-35. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τα πάρει. Άρα τι κάνουμε εμείς, πώς θα πολεμήσουμε εμείς τον Ερντογάν. Με τους Ρώσους, κύριε Πρόεδρε, κάναμε λάθος, κλείσαμε τις πόρτες του Πούτιν εμείς σαν χώρα. Με σφεντώνες θα πολεμήσουμε εμείς, με τι θα πολεμήσουμε. Όχι, είπαμε γιατί με τους Ρώσους λάθος τακτική ήταν, γιατί ο Μητσοτάκης πρόσφατα είχε τηλεφωνική κοινωνία με τον Πούτιν. Έπρεπε να αφήνουμε ανοιχτές πόρτες με τους Ρώσους τότε. Εντάξει, και οι Ρώσοι και αυτοί κοιτάτος δεν έχουν πέσα στην Ελλάδα. Βλέπεις, η Δύση δεν μας στηρίζει, κύριε Πρόεδρε. Ούτε η Ανατολή μας στηρίζει. Μέσω δρόμος, μόνος δρόμος που έχει η Ελλάδα είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη έπρεπε όμως στην Ευρώπη να έχουμε δουλέψει πολύ περισσότερο, να έχουμε πείσει τους Ευρωπαίους ότι ο Ερντογάν είναι απειλή όχι για την Ελλάδα αλλά για την ίδια την Ευρώπη. Αυτό που αγωνιζόμαστε τώρα να κάνουμε έπρεπε να το έχουμε πετύχει εδώ και 10 χρόνια, 15. Θα ήταν άλλη η θέση της Ελλάδος. Καταλάβατε. Τώρα αρχίζουν και ξυπνάνε λίγο τα πνεύματα στην Ευρώπη που βλέπουν την Αγία Σοφιά που την έκανε τζαμί, που βλέπουν δηλαδή μουσουλμανικότητα, ένα Ισλαμισμός βαρύ, μια βαρβαρότητα. Τώρα αρχίζει η Ευρώπη και ξυπνάει. Εμείς όμως σαν Έλληνες έπρεπε όλα αυτά να τα έχουμε νωρίτερα φέρει σε γνώση των Ευρωπαίων. Δηλαδή λέτε, κύριε Πρόεδρε, ότι η Ευρώπη αρχίζει σιγά σιγά να καταλάβει τι παίζει ο Ερντογάν. Δεν είχαμε διαφορές εμείς με την Τουρκία. Απλά η Τουρκία καραδοκεί να πνίξει την Ευρώπη μέσω Ελλάδος. Μάλιστα. Προσπαθεί δηλαδή, καταλάβατε, προσπαθεί να φέρει πλήγμα κατά της Ευρώπης με το υπογάστριο που είναι η Ελλάδα, που είναι η διπλανή της χώρα, η Τουρκία. Αυτό προσπαθεί. Κύριε Πρόεδρε, πριν φυσικά έχουμε να κάνουμε μια ερώτηση σχετικά του πίτρου της Δημοκρατίας στη χώρα μας, θέλω ένα μικρό σχόλιο. Σαν χώρα, η μικρή Ελλάδα μας, εδώ προσπαθούμε, είμαστε οι μόνοι, να πούμε την αλήθεια. Μας στηρίζει κάποιος ή όλοι μας κοροϊδεύουν εκεί, με χτυπάτε πλάτη, εδώ είμαστε εκεί. Κάποια στιγμή όταν τα δουν τα πράγματα δεν ξυπνούν τα συμφέροντα, θα μας αφήσουν για άλλη μια φορά μόνοι μας να παρέψουμε. Αν θυμάστε και τα μνημόνια, έχουμε την Κύπρο παλιά. Όλα αυτά είναι σημαίνα παιχνίδια, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Εντάξει, μόνοι μας είμαστε κατ' ουσίαν. Μόνοι μας είμαστε. Διότι όταν έρθει ο κίνδυνος, όταν πέσει η πρώτη σφαίρα, εκεί θα φανούν. Αν μας τα λαμπάνε, έτσι. Εκεί δεν πιστεύω να υπάρξουν πρόθυμοι. Για την Ελλάδα δεν θα υπάρξουν πρόθυμοι. Γιατί η Ελλάδα συμβολίζει την ελευθερία, τη δημοκρατία. Η Ελλάδα συμβολίζει το ελεύθερο ευρωπαϊκό πνεύμα, την αναγέννηση. Τον πολιτισμό, πάνω απ' όλα, κύριε Πρόεδρε. Η Ευρώπη και η Δύση ακόμη έχει μία ζήλια προς την Ελλάδα. Μία ζηλοφθονία έχει προς την Ελλάδα. Εμείς φέραμε τον πολιτισμό στον κόσμο. Ναι, είναι δυστυχώς. Εδώ κάποτε και στο Βυζάντιο, ξέρετε τι λέγανε, καλύτερα το φέση του Τούρκου παρά η τιάρα του Πάπα. Ορίστε. Δηλαδή προτιμούσανε, καταλάβατε, είχαν φτάσει σε σημείο οι άνθρωποι να προτιμούνε ως κατακτητή το Μωάμεθ. Έτσι κατέρευσε το, λόγω της κακής συμπεριφοράς της Δύσης. Η Δύση πάντα έβλεπε με κακό μάτι το ελληνικό πνεύμα. Την μεγάλη πρόοδο που είχαν στα γράμματα, στις τέχνες, στον πολιτισμό. Εμείς φέραμε το φως στον κόσμο, κύριε Πρόεδρε. Πολιτισμός εμείς φέραμε. Αντί η Ευρώπη να βλέπει την Ελλάδα σαν δικό της κομμάτι, την έβλεπε σαν αντίζηλο. Ζηλεύουνε.
Το ίδιο είναι λοιπόν τώρα και όλοι αυτοί οι Γερμανοί, Εγγλέζοι, Γάλλοι. Έχουμε κάνει και εμείς στην εξωτερική διπλωματία μας τα λάθη βέβαια. Έχουμε κάνει μεγάλα λάθη. Εδώ θέλω να κατέληξω τώρα, κύριε Πρόεδρε, την επόμενη ερώτηση. Αυτοί έπρεπε να έχουν την Ελλάδα στα όπα-όπα. Έπρεπε δηλαδή να έχουν καύχημά τους στην Ελλάδα. Μια χώρα που πάντα σε όλους τους πολέμους ήταν με τον ελεύθερο κόσμο η Ελλάδα. Πάντα σαν χώρα όποτε κινδύνεψε η Δύση, η λεγόμενη Δύση, η Ελλάδα έδωσε το αίμα της. Πάντα. Μάλιστα. Και είναι αχάριστη. Είναι αχάριστη. Εγώ δεν έχω, σας λέγω, καμία εμπιστοσύνη σε κανέναν. Και όσο περισσότερα έρχονται οι αεροπλανοφόρα εδώ αμερικάνικα και όσες περισσότερες δηλώσεις κάνει ο Πάγιατ, τόσο η υποκρισία βασιλεύει. Μάλιστα. Και τόσο με ζώνουν οι φόβοι. Κύριε Πρόεδρε. Οι φόβοι, δηλαδή οι υποψίες ότι είμαστε στην παραμονή κινδύνων, μεγάλων δεινών για τη χώρα. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, πάμε τελευταία έτσι ερώτηση στην κουβέντα μας. Προφανώς είδατε τις επαφές που έκανε ο Πρωθυπουργός με τους αρχούς του κομμάτων και τον κύριο Τσίπρα, Φόφη Γεννηματά, Κουτσού και Βαρουφάκη. Έχουν και είχαμε χθες την εκδήλωση πέτειο της Δημοκρατίας, 46 χρόνια. Έχω μία ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, πραγματικά μία απορία. Γιατί δεν καλώνει όλα τα κόμματα, ακόμα αυτοί που είναι στη Βουλή, που πραγματικά έχουν προσφέρει. Ήσασταν στη Βουλή, σας κάλεσαν, κύριε Πρόεδρε, εκεί στην εκδήλωση. Όχι, δεν με καλέσανε, δεν με καλέσανε. Κακώς. Δεύτερο, όταν μιλάμε τώρα για Συμβούλιο Αρχηγών, τα κόμματα εκεί που είναι στη Βουλή. Ήσασταν στη Βουλή. Δηλαδή δεν θα μπορούσε ο Μητσοτάκης, θα πει κύριε Λεβέντη που ήσασταν στη Βουλή, έχετε κάποια μία άποψη για τα εθνικά μας θέματα. Ας πάρω και την άποψη του κύριου Λεβέντη εκεί για τα εθνικά μας θέματα, για την Νέα Σοφία. Γιατί δεν το κάνουμε κύριε, δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε σαν χώρα. Το μίσος που έχει και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας εναντίον μου έχουν μεγάλο μίσος. Γιατί κύριε Λεβέντη. Γιατί έχουν μίσος, γιατί μπήκαμε μέσα στη Βουλή εκφράζοντας την παλιά Ένωση Κέντρου, εκφράζοντας τον Γεώργιο Παπανδρέου. Ο Μεν Μητσοτάκης ανήκει σε μια οικογένεια που είχε προδώσει τον Γεώργιο Παπανδρέου, που είχε ανατρέψει τον Γεώργιο Παπανδρέου. Ο δε Τσίπρας, παραδίδοντας τη Μακεδονία, έγινε εχθρός μου. Ο μόνος που είπα και στον Κοντζιά και στον Τσίπρα μέσα στη Βουλή ότι θα παραπευθείτε σε δίκη για την προδοσία της Μακεδονίας. Ο μόνος που το είπα. Η αλήθεια ότι ήσασταν τότε και πρόεδροι που κάνατε μια προσπάθεια με το Τσίπρα να τα βρείτε. Γι' αυτό και βλέπετε όλες οι τηλεοράσεις, Sky, Mega, Antenna. Δεν σας καλούν. Δεν με καλούν ένα χρόνο καθόλου και η ΕΡΤ. Κακός. Πολύ κακός. Η ΕΡΤ δεν με έχει καλέσει από τις εκλογές του 19, το 7 Ιουλίου. Δεν με έχει καλέσει ποτέ η ΕΡΤ. Πολύ κακός. Δηλαδή υπάρχει μία προσπάθεια και από τον Τσίπρα και από τον Μητσοτάκη να με εμφανίζουν ως πεθαμένο ή ότι εγκατέλειψα. Γι' αυτό και εγώ αναγκάζομαι και κάνω περιοδίες, κάνω μέσω ίντερνετ εκπομπές, μιλάω σε ελάχιστους σταθμούς μεταξύ των οποίων και το δικό σας που δημοκρατική υπηρεσία. Οι περισσότερες τηλεοράσεις δυστυχώς εκβιαζόμενες από τον Τσίπρα και από τον Μητσοτάκη μου έχουν κάνει αποκλεισμό. Εν πάση περιπτώσει, ο λαός τα βλέπει αυτά, θα τα δει, θα δούμε και πού θα οδηγήσουν και αυτοί οι δύο, ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Είναι ντροπή βέβαια και για την Σακελαροπούλου που δεν με κάλεσε. Η ντροπή δεν είναι μόνο του Τσίπρα και του Μητσοτάκη, η νέα πρόοδος δημοκρατίας. Αυτή δίνει τις προσκλήσεις και αυτό που διέπραξε είναι αχαρακτήριστο. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω και γι' αυτό και δεν το ανέφερα, επειδή το αναφέρατε εσείς το λέω.
Εγώ λέω σαν αδια... εγώ για τους πολιτικούς αρχηγούς, δηλαδή θα μπορέσει ο Μητσοτάκης να καλεί όλους τους αρχηγούς, άσχετα αν είσαι στη Συμβουλή. Αν επεβίωσε ο Λεβέντης, θα κάνει γλέντι ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας, θα κάνουν πάρτι το βράδυ. Εντάξει, έχουμε νομπάρτι, κύριε. Καταλάβετε το αυτό. Υπάρχει μίσος εναντίον ενός ανθρώπου που μπήκε μετά 40 ετών αγώνες στη Βουλή, είπε την αλήθεια και βρεθήκανε κάποιοι δικοί μου βουλευτές και με προδώσανε και επανέλαβαν την προδοσία του 65. Γιατί έτσι με εξόντωσαν. Και αλήθεια, βρήκανε, κύριε Πρόεδρε, προδότες, κύριε Λεβέντη. Βρήκανε προδότες στην Ένωση Κεντρών τώρα, όπως είχαν βρει προδότες και στον Γεώργιο Παπανδρέου το 65. Με τους προδότες δώσαν την εντύπωση ότι διαλύεται η Ένωση Κεντρών και ο κόσμος παρασύρθηκε και δεν ψήφισε. Καταλάβατε. Κύριε Λεβέντη, αλήθεια ότι όταν ήσασταν στη Βουλή κάνατε μια προσπάθεια, νομίζω, πριν να ξεκινήσει τότε ο πρώην πρωθυπουργός ο Τσίπρας, με τα Σκόπια, κάνετε μια προσπάθεια να βρείτε μια άκρη για να πάει αυτή η χώρα μπροστά. Αλλά χάλασε σούπα εκεί όταν. Έκανα φοβερές προσπάθειες τις οποίες δεν ξέρει ο κόσμος. Με τους πρεσβευτές, με ξένους πολιτικούς που είχα υπόψη μου, που είχα γνωριμία από παλαιότερα, έκανα μεγάλο αγώνα για τη δημοκρατία, για την Ελλάδα. Αλλά δεν εισακούστηκα, επειδή ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη είχαν αποφασίσει να προδώσουν τη Μακεδονία. Ήτανε μάταιος ο αγώνας που έκανα. Ήρθαν και οι προδοσίες από τους βουλευτές μου και έτσι με εξόντωσαν. Τα κανάλια με κόψανε τελείως. Ο λαός ξέχασε την προσπάθειά μου. Δεν πειράζει. Όταν τώρα δει τη νέα προδοσία του Μητσοτάκη στο Αιγαίο, τώρα θα καταλάβει, θα θυμηθεί ποιος είναι ο Λεβέντης, ο ελληνικός λαός. Κύριε Πρόεδρε, ας ελπίζουμε όλα να πάνε καλά το από εδώ και πέρα σχετικά με τα δικά μας θέματα. Τους φοβάμαι για την προδοσία τους. Προσεύχομαι στο Θεό τη 12η ώρα να γίνει ένα θαύμα και να μην γίνουν οι προδοσίες αυτές τις οποίες αναφέρω. Τελευταία ερώτηση, κύριε Λεβέντη. Ένα θερμό επεισόδιο υπάρχουν δεχόμενο να γίνει αυτές τις μέρες, γιατί σε φυλακή οι δυνάμεις μας, στόλος μας εκεί. Ή ο Ερντογάν δεν θα κάνει αυτή την κίνηση. Τελευταία ερώτηση που θα κάνω σας. Δεν θα γίνει θερμό επεισόδιο. Δεν θα γίνει θερμό επεισόδιο. Ο Ερντογάν το μόνο που θέλει να μας οδηγήσει στο τραπέζι υπό απειλή και να του δώσουμε αυτά που ζητάει. Το Αιγαίο θέλει, τίποτα άλλο. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Μαζί με τους άλλους, έτσι. Ναι, με τις πολιτικές. Το Αιγαίο και την Κύπρο, την ΣΑΟΣ, αυτά τα δύο θέλει. Μάλιστα. Έχει τρελαθεί και θέλει αυτά τα δύο. Πόλεμο δεν νομίζω να θέλει κι αυτός. Γι' αυτό δεν τολμάει να κάνει έρευνα τώρα. Χρησιμοποιεί για να μας εξαναγκάσει να κάτσουμε στο τραπέζι να ακούμε τις τρέλες του. Μάλιστα. Έγινε. Και να είστε καλά, κύριε Λεβέντη. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας. Γεια σας, κύριε.